Και πάμε στο κυρίως γεύμα μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε τα πιο τυρένια τορτελίνια που έχετε φάει ποτέ σας. Θα φτιάξουμε mac and cheese τορτελίνι στο φούρνο με μπεσαμέλ, μπόλικα τυριά και θα γίνει χαμός. Πραγματικά θα είναι ό,τι πιο τυρένιο, ό,τι πιο γευστικό, ό,τι πιο ιδιαίτερο έχετε δοκιμάσει σε ζυμαρικό. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα τορτελίνια mac and cheese με 4 τυριά θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια τορτελίνι με γέμιση 5 τυριών μέλισσα, 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 λίτρο γάλα σε θερμοκρασία δωματίου, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 150 γραμμάρια κασέρι τριμμένο, 150 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 150 γραμμάρια τσένταρ τριμμένο, 150 γραμμάρια φέτα, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 150 γραμμάρια μπέικον κομμάτι, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω 2 κατσαρολάκια εδώ. Ένα είναι άδειο και ένα είναι με νερό. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε πρώτα είναι να βάλουμε τα τορτελίνια μας να βράζουν. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ τορτελίνι μέλισσα με λαχταριστή γεύση 5 διαφορετικών τυριών. Χρειαζόμαστε 2 συσκευασίες γιατί θα κάνουμε οικογενειακό γεύμα. Οπότε όπως είναι. 1, 2, θα βάλω ελάχιστο αλατάκι στο νερό μου και η μία συσκευασία πάει μέσα. Καλά, εντάξει, από μικρός, όταν ήξερα ότι έχει στο σπίτι μαμά τορτελίνια, πραγματικά έτρεχα κατευθείαν από το σχολείο για να φάω. Είναι κάτι φανταστικό, είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, ακόμα και σκέτα με λίγο βουτυράκι να τα κάνεις, είναι πεντανόστιμα. Αλλά σήμερα θα τα πάμε σε άλλο επίπεδο, γιατί όντως θα τα κάνουμε mac and cheese στο φούρνο με πάρα πολλά τυριά. Έχουν 5 τυριά ούτως ή αλλιώς μέσα τα τορτελίνια. Θα βάλουμε και 4 τυριά εμείς για να φτιάξουμε την μπεσαμέλ που θα συνοδεύσουμε μέσα στο φούρνο μαζί με τα τορτελίνια και θα γίνει χαμός. Έχω μία κατσαρόλα εδώ πέρα και πάμε να ξεκινήσουμε την κλασική μας μπεσαμέλ. Την έχω δείξει μπορεί και 500 φορές στην τηλεόραση, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάμε πάντα με το βούτυρο, εδώ. Το βούτυρο πάει μέσα και περιμένουμε ίσα ίσα μέχρι που να αρχίσει να λιώνει. Το μυστικό για να πετύχουμε μπεσαμέλ γρήγορα είναι το γάλα μας να είναι ψιλοθερμοκρασία δωματίου. Οπότε τι κάνουμε, το βάζουμε σε μια κανατούλα μέσα στα μικροκύματα για 2,5-3 λεπτάκια και κατευθείαν ζεστάθηκε. Άμα έχουμε το γάλα μας σε θερμοκρασία δωματίου, η μπεσαμέλ παίρνει συνολικά 2-3 λεπτάκια για να γίνει. Οπότε, έλειωσε το βούτυρο, ρίχνουμε μέσα στο αλεύρι, ανακατεύουμε καλά και πώς ονομάζεται αυτό, φίλε Μίτσο, το έχουμε ετοιμάσει εδώ μέσα. Ο Μπελέζης απάντησε γιατί είναι ο πρίμουν της εκπομπής, καταλαβαίνετε, βέβαια ονομάζεται ρου. Το ρου δεν είναι τα πάντα. Ό,τι υγρασία υπάρχει, τη δένει το ρου. Οπότε, βούτυρο μαζί με αλεύρι και προσθέτω την πρώτη δόση από το γάλα μου, που είναι στην θερμοκρασία δωματίου. Και επειδή είναι στην θερμοκρασία δωματίου το γάλα, κατευθείαν το ρίξω σε καυτή κατσαρόλα. Τι κάνει, θα δέσει κατευθείαν το γάλα, κοιτάξτε, και θα αρχίσει να σφίγγει. Με το που αρχίσει να σφίγγει, ρίχνω άλλη μία δόση από γάλα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν είναι ζεστό το γαλατάκι μας, πάντα μα πάντα και διευκολύνουμε τη διαδικασία, γιατί γίνεται πιο γρήγορα η μπεσαμέλ. Και σίγουρα γίνεται πάντα πάρα πολύ βελούδινη. Οπότε τώρα τι κάνουμε, προσθέτουμε την επόμενη δόση. Ωφ, εντάξει τα τορτελίνια μου δίπλα βράζουν. Φανταστικό, να ρίξω ένα κάτω, να μην κολλήσουν. Τέλεια. Η μπεσαμέλ μου είναι σχεδόν έτοιμη. Θα προσθέσω μέσα και το υπόλοιπο γάλα. Και αυτό που θέλω να κάνει είναι απλά να πάρει μία βράση. Μόλις πάρει μία βράση, σημαίνει πως το αλεύρι μου έχει ψηθεί και έχει σφίξει το μείγμα. Οπότε ανακατεύω λίγο ακόμα εδώ. Και θα προσθέσω μπόλικο πιπέρι. Το πιπέρι, να ξέρετε, ότι θα αφήσει λίγα μαυράκια μέσα στην μπεσαμέλ. Θα φαίνεται πως κάτι έχουμε κάνει λάθος, αλλά δεν θα έχουμε κάνει λάθος, γιατί θα είναι ουσιαστικά το πιπέρι μας. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, θα προσθέσω και λίγο θυμαράκι, καθώς βράζει μπεσαμέλ, έτσι να δώσει αρώματα. Και σε περίπτωση που είστε φαν του σκόρδου, εδώ είναι το σημείο που πρέπει να ρίξετε και λίγο σκόρδο μέσα. Άμα σας αρέσει το σκόρδο στα ζυμαρικά γενικά, πάρτε μισή σκελίδα σκόρδο, τρίψτε την εδώ μέσα και μισή σκελίδα είναι αρκετή για να μας δώσει το άρωμα τελικά που θέλουμε. Λοιπόν, το θυμαράκι πάει και αυτό μέσα, θα το περιμένω λίγο ακόμα. Και μόλις αρχίσει να παίρνει μία βράση η μπεσαμέλ μας, το βγάζουμε από τη φωτιά και το κλασικό κόλπο. Βάζουμε τυριά σε δόσεις. Εδώ έχω κασέρι, θα ρίξω λίγο κασέρι, θα κρατήσω λίγο στην άκρη. Ανακατεύουμε το κασέρι μας, οπότε τυριά που λιώνουν μας δίνουν αυτή την υφή. Εδώ. Τυριά που δεν λιώνουν έχουν πιο ρουστικ υφή. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και τη γραβιέρα. Δεν τα ρίχνω όλα μαζί, γιατί άμα τα ρίξω όλα μαζί θα ρίξουν τη θερμοκρασία από την μπεσαμέλ και ουσιαστικά, κοιτάξτε εδώ,
άρχισε να δουλεύει το τυρί. Και ουσιαστικά δεν θα λιώσουν καλά τα τυριά. Ρίχνω και το τσέντερ μέσα. Άντε, γεια, ε. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, θα πάμε να αγοράζουμε 200 τυριά για να φτιάξουμε τη συνταγή σου. Αυτό δεν θα έλεγε. Υπάρχει έτοιμο μίξ τυριών πια στο σούπερ μάρκετ, το παίρνετε και χρησιμοποιείτε εκείνο κατευθείαν. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Και άρχισε να μας τυχώνει ακόμα περισσότερο, το βλέπετε έτσι. Όλο αυτό είναι τυρί. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, να ρίξω και λίγο φέτα. Μας πειράζει. Πάει και η φέτα μέσα μαζί με το μοσχοκάριδο. Για να πούμε ότι κάναμε μπεσαμέλ. Πάμε λίγο τη φέτα εδώ. Δεν θέλουμε να τη σπάσουμε τελείως, γιατί θέλουμε να αφήσουμε κομμάτια από φέτα μέσα στο mac and cheese μας. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Κανονικά ήταν πάρα πολύ βελούδινη η μπεσαμέλ μου. Αλλά με τη φέτα έχουμε αυτά τα κομματάκια που τελικά θέλουμε. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα τορτελίνια μας. Κανονικά θέλαν τα τορτελίνια 13 με 14 λεπτά. Εμείς τα αφήσαμε 10, γιατί θα συνεχίσουμε το βράσιμο μέσα στο φούρνο. Και όπως είναι, καυτά, τα ρίχνω μέσα στην μπεσαμέλ μου. Άντε γεια. Ανακατεύω. Τώρα, η εξής ερώτηση. Μπορεί να θέλετε, μπορεί να μην θέλετε. Εγώ οφείλω να ρωτήσω. Μπέικονάκι θέλουμε? Εννοείται. Αν θέλετε να μου κάνετε τη ζωή δύσκολη. Αφού θέλετε μπέικον, μπέικον θα σας δώσω λοιπόν. Λοιπόν, φωτιά. Να το σοτάρω και λίγο το μπέικον. Εδώ. Και λίγο μπέικον από το ψυγείο. Ουχου! Και εμένα μου αρέσει το μπέικον πάντα να μην το παίρνω σε φέτες, σε τέτοιες συνταγές. Μου αρέσει να έχει ολόκληρο κομμάτι. Οπότε έτσι όπως είναι, θα το κόψω σε μικρά κομματάκια. Σε κάποιους αρέσει να το βάζουν και ομό, να μην το σοτάρουν, για να έχει πιο έντονη την υφή από το λίπος. Καλά, αυτό είναι αρκετά λιπαρό το μπέικον. Πω πω, φανταστικό. Στην Αγγλία που δούλευα, είχα πετύχει ένα σκηνικό. Εγώ έκανα περισσότερο μεγάλες παρεάλεθια στην Αγγλία, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ταιριάζουν οι Έλληνες πάρα πολύ με τους Γάλλους. Οπότε μία μέρα είχα μία πανσέτα ομή. Και έτσι όπως το κόβα, περνούσαν όλοι και πέραν κομμάτια από το ομό κρέας και το τρώγανε. Και μου λένε ότι στην Γαλλία τρώμε πάρα πολύ ομό κρέας έτσι. Μου είπα να δοκιμάσω, δεν το δοκιμάσα. Γιατί φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Τώρα όμως, αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι στη ζωή μου, να σου πω ότι μπορεί και να δοκιμάσω. Αυτό δεν είναι ομό, το μπέικον είναι ψημένο. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Γιατί περάσει επεξεργασία, έχει τα λάκι του, έχει τα πάντα του όλα. Οπότε. Α, καλά. Άντε γεια. Άντε γεια, άντε γεια. Λοιπόν, τώρα φωτάρουμε το μπέικον. Έχω ένα ωραίο πυρήμακο σκεύος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σας αρέσει. Και όπως είναι, έλα εδώ, μπελές παιδί μου. Έχεις την κάμερα. Δεν πειράζει, έλα, έλα λίγο να με βοηθήσεις. Το έχεις σετάρει? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σηκώνω και ρίχνεις. Για πάμε. Όλα, αλλά. Για πες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θες να βουτήξεις το κεφάλι σου έτσι όπως είναι μέσα? Λίγο, ναι. Ωραίος. Ευχαριστώ, αυτό μόνο ήθελα. Να δοκιμάσουμε λίγο. Τι εννοείς? Αυτό μας είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι πως είναι ψημένο, δεν έχει. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε. 10 λεπτά σας είπα. Άμα δεν είχαμε το μπέικον, 10 λεπτά θα έκανα. Που τη φέρανε. Δεν θα βάζα μπέικον. Εδώ. Χρησιμοποιήστε το ίδιο, να μην λέω το άλλο. Δεν θέλω το λαδάκι. Οπότε, εδώ. Κάτι άρχισε να γίνεται ωραίο. Σωστά, μπελές, φίλε μου. Ας ανακατέψω λίγο, μερικά να πάνε μέσα, μερικά να μείνουν έξω. Τέλειο. Τώρα έχεις και το μπέικονάκι σου, για να πεις ότι είσαι αρκετά premium για να δοκιμάσεις. Γιατί αλλιώς δεν θα τρώγε. Ο Μπελέσης πια έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που πια δεν είναι συγκαταβατικός με οτιδήποτε μέτριο μπορεί να το σερβίρουν. Άμα δεν είναι super gourmet, δεν δοκιμάζει. 200 βαθμούς μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Μπορεί να πάρει 5 λεπτά, μπορεί να πάρει 10 λεπτά, μπορεί να πάρει και 15 λεπτά. Εξαρτάται από το φούρνο σας. Οπότε με το που γίνει ωραίο σεξ μέσα στο φούρνο, θα βγάλουμε για σερβίρμα. Δύο εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, το S-Max στην πρώτη λεωφόρο του Μανχάταν και το Super Max στην Times Square, σερβίρουν μόνο macaroni and cheese, εστιάζοντας τόσο στην κλασική εκδοχή του πιάτου, όσο και σε πιο γκουρμέ παραλλαγές του. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο! Εδώ! Παναγία μου! Ακούστε! Τσιρτσιρίζει! Η αλήθεια είναι πως αυτό το φαγητό είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Δεν κόβουμε κομμάτι, δεν είναι μουσακάς ούτε παστίτσιο.
Γιατί η όλη φάση είναι ότι έχουμε τυριά. Οπότε βγάζουμε μία δόση εδώ. Βγάλουμε άλλη μία δόση από πάνω. Χριστός και Παναγία. Okay. Και κάπως έτσι ρουστίκ το δοκιμάζουμε. Για τα τορτελίνια mac and cheese με 4 τυριά, σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, προσθέτουμε αλάτι και τα τορτελίνια και βράζουμε για 2 λεπτά λιγότερα από τις οδηγίες της συσκευασίας. Σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το βούτυρο. Μόλις λιώσει, προσθέτουμε το αλεύρι. Βάζουμε το γάλα σε δόσεις, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να δέσει το μείγμα. Μόλις πάρει μια βράση, βάζουμε πιπέρι, το θυμάρι και τα τυριά εκτός από 50 γραμμάρια. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσουν και προσθέτουμε το μοσχοκάριδο. Σουρώνουμε τα τορτελίνια και τα βάζουμε στην μπεσαμέλ. Ανακατεύουμε και μεταφέρουμε σε πυρίμαχο σκεύος. Κόβουμε το μπέικον σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο. Σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα, σουρώνουμε το μπέικον από το περιττό λάδι και το ρίχνουμε πάνω από τα τορτελίνια. Πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα τυριά και ψήνουμε στους 200 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω πως τρέχουν πραγματικά τα σάγια σας και νομίζω πως επειδή είδατε πόσο εύκολο είναι να το φτιάξετε, θα πάτε κατευθείαν στην κουζίνα σας για να φτιάξετε αυτά τα τορτελίνια. Είναι φανταστικά.